την κυβέρνηση να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς δουλειάς. Σήμερα στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο του οποίου θα τεθεί η πορεία εκτέλεσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημαντικές παρεμβάσεις στην εσωτερική λειτουργία της αστυνομίας, αλλά και οι πρωτοβουλίες που είχε προαναγγείλει το καλοκαίρι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Χλωρίδης, για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για τα κίνητρα καινοτομίας και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει χρήσια μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα, αλλά και πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία από το ΕΣΠΑ, αλλά και την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, αναμένεται να ενημερώσει για την πρόοδο των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θέμα που ενδιαφέρει την κυβέρνηση με στόχο την προώθηση των έργων, αλλά και τη ρευστότητα στην αγορά. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναμένεται να παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια, ενώ οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών θα εισηγηθούν την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού, Χρύσα. Ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Στις 30 Νοεμβρίου θα παραδοθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την περιφερειακή ανάπτυξη στη συμπρωτεύουσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές για εγγένεια που έγιναν από προηγούμενες κυβερνήσεις χωρίς την πραγματικότητα να είναι εγγένεια, ενώ παρουσίασε μία σειρά από άλλα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για τον οδικό άξονα flyover, είπε ότι ο στόχος είναι να παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Μετά από πολλά εγγένεια τα οποία δεν ήταν στην πραγματικότητα εγγένεια, μετά από μουσαμάδες, παρουσιάσεις, αμφισβητήσεις, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί, δεν θα εγγενιαστεί, θα παραδοθεί στους πολίτες της πόλης την 30 Νοεμβρίου του 2024. Σε 95 μέρες από τώρα, οπότε το ρολόι δουλεύει αντίστροφα. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη με ταχύτατους ρυθμούς, επισήμανε ο Πρωθυπουργός από τη συμπρωτεύουσα, ανακοινώνοντας ότι ανήμερα του Αγίου Ανδρέα το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό. Σημείωσε δε ότι το έργο έγινε με απόλυτο σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Πολλοί είχαν προεξοφλήσει ενδεχομένως ότι θα ήταν σαν το γιοφύρι της Άρτας και ουδέποτε θα τελείωνε. Αμφισβητούσαν ότι μπορούσαμε να έχουμε και αρχαία και μετρό. Ο σταθμός της Βελτιζέλου, όταν με το καλό παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς, να είναι ίσως ο πιο εντυπωσιακός σταθμός μετρό στον κόσμο και να μιλάμε για ένα μουσείο ουσιαστικά εντός ενός σταθμού, έχοντας προστατέσει απόλυτα το πολιτιστικό πλούτο της χώρας με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί και μια τεχνογνωσία παγκόσμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον εθνικό στόχο για διπλή σύγκληση με την Ευρώπη. Αν συγκρίνουμε τις αποδόσεις της χώρας μας σε σχέση με δύο άλλες χώρες παρεμφερούς μεγέθους που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια περίπου την ίδια εποχή, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, θα διαπιστώσουμε ότι για λόγους που θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολλές ώρες να τις αναλύσουμε, σίγουρα υστερούμε και πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Και αυτό αποτελεί τον μεγάλο εθνικό στόχο αυτής της κυβέρνησης. Το Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνει 850 έργα προϋπολογισμού ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 610 από τα έργα της Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε εξέλιξη και από αυτά 294 υλοποιούνται, 130 είναι σε διαγωνιστική διαδικασία και 186 είναι ενταγμένα ή συμβασιοποιημένα. Την καταλαβαίνω απόλυτα την καχυποψία και την διστακτικότητα απέναντι σε δεσμεύσεις τις οποίες οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έχουν ακούσει πολλές φορές, πριν όμως η πραγματικότητα ήταν πάντα διαφορετική. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από αυτές τις πρακτικές του παρελθόντος
και έχουμε αποδείξει ότι αυτά τα οποία λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Το περιφερειακό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης 45 οδικά έργα, 17 αναπλάσεις, 16 αντιπλημμυρικά, 25 έργα πολιτισμού, 37 έργα υγείας και 8 σιδηροδρομικά. Η Θεσσαλονίκη εντός της επόμενης τετραετίας θα έχει το πιο σύγχρονο αντικαρκυνικό νοσοκομείο και το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στην χώρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο flyover. Ένα έργο το οποίο είχαμε συζητήσει πολλές φορές ότι προκαλούσε μια σχετική και θα έλεγα αντιλαμβανόμενη σε ένα βαθμό δυσφορία στην πόλη. Η πρόθεσή μας είναι το flyover να είναι έτοιμο πριν από τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί ένα Υπουργείο, το Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης, παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Η αποστολή είναι να πάει μπροστά η Ελλάδα, να καλύψει το χαμένο έδαφος, να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, τις χαμένες αναπτυξιακές ευκαιρίες, αλλά να μην πάει μόνο η Ελλάδα μπροστά, να πάει μπροστά κάθε μία περιφέρεια ξεχωριστά. Για πρώτη συνεπώς φορά υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι για σιδηροδρομικές υποδομές και σύνδεση με λιμένες που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό συνοψίζει την στρατηγική της κυβέρνησης. Πώς δηλαδή γίνεται η χώρα πιο αυτάρκης και πιο πράσινη. Με την ίδρυση τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς στην Περαία, φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε τη Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα της καινοτομίας στην πατρίδα μας. Δεν έχει υπάρξει πρωθυπουργός, στη μεταπολίτευση τουλάχιστον, που να έχει φροντίσει τη Θεσσαλονίκη περισσότερο από ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα και μια δυναμική παρουσία στη σύγχρονη δημιουργία. Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι στο σχέδιο προβλέπονται αυστηρά χρονοδιαγράμματα, καθώς και αλλαγές σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην αύξηση του αριθμού των λεωφορείων.